Πέρυσι ξεκινάμε, θα με επιτρέψετε έτσι να πω δύο κουβέντες εισαγωγικά, μάλλον καμία κουβέντα γιατί πέρασε η ώρα. Απλά να ζητήσουμε συγγνώμη για την καθυστέρηση, μια δύσκολη μέρα που κλείσει η δρόμη όπως το καταλαβαίνετε και πολλοί κόσμος και πολλοί από εσάς καθυστερήσαμε, δεν γίνεται όμως αλλιώς. Ξεκινάμε αμέσως την παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Θωμά «Τόπος Χρωματιός». Οι εκδόσεις Αρμός και εκφράζω τον Γιώργο Χατριακόβου αλλά και την Πέπα που εδώ μας φιλοξενεί σήμερα. Ναι, ξεχωριστή χαρά για αυτήν την παρουσίαση και για αυτό το βιβλίο και καλωσορίζουν όλους εσάς και τους ομιλητές. Θα δώσω αμέσως τον λόγο στον συνάδελφο τον Στέλιο Τσοπανίδη, καθηγητή της Οικουμενικής Θεολογίας και Κίνησης, ο οποίος θα μοιραστεί μαζί μας τις σκέψεις του για το βιβλίο. Και ο Στέλιος Τσοπανίδης και ο αγαπητός συνάδελφος Παναγιώτης Θόικος υπήρξαν μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής αυτής της δακτορικής διατριβής, η οποία πειράχθηκε βέβαια αρκετά και έφτασε αυτή τη μορφή την οποία απόψε έχουμε μπροστά μας. Αγαπητέ Στέλιο, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ αγαπητέ μου Χρυσόστομε. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας. Θα ξεκινήσω αμέσως τις σκέψεις μου. Ως προμετωπίδα θα έβαζα ενότητα πάντα σε για όλα τα θέματα που αφορούν τη ζωή του. Τα παίρνει στα χέρια της, τα υψώνει σαν προσφορά, τα αγιάζει. Τα βλέπει ως ανάγκες ζωτικές και τα σέβεται. Καθώς βλέπει τη ζωή σε ολόκληρο το πλάτος της. Καταφάσκει στα βιωτικά και στις υλικές ανάγκες. Δεν τις απορρίπτει, αλλά τις ανάγκες στο ουσιώδες. Έτσι, ξανάρχεται η αρμονία στη σπασμένη από την αμαρτία ενότητα. Οι τροφές, τα αγαθά του κόσμου τούτου, είναι αφετηρία για να οδηγηθούμε στην αληθινή τροφή. Δεν τις περιφρονούμε, αλλά και δεν αρκούμαστε σε αυτές. Το πρώτο θα ήταν τάχα αγγελικό, το δεύτερο κτηνώδες. Η Εκκλησία απευθύνεται στον άνθρωπο, στον όλο άνθρωπο, τον ενιαίο, τον αδιάσπαστο, για να μην μείνει τίποτα έξω από την ευλογία της και όλες οι πράξεις και οι ενέργειες και τα ενδιαφέροντα του ανθρώπου να ενταχθούν μέσα στον αιώνιο προορισμό του. Να ξαναβρει η ανθρώπινη ζωή τη σπασμένη της ενότητα, πέρα από αντινομίες και το διχασμό. Η επιλογή του παραθέματος από τη συγγραφέα Κέτη Χιωτέλη δεν είναι τυχαία, αλλά περιέχει και αποδίδει επιτυχώς και με ακρίβεια την κεντρική έννοια του βιβλίου που παρουσιάζουμε σήμερα, που είναι η ενότητα. Ούτε η επιλογή παραθέματος από μια λογοτέχνη είναι τυχαία. Ο ίδιος ο συγγραφέας του βιβλίου, ο αγαπητός μας Παναγιώτης, θεολόγος που ανήκει στη νέα γενιά, είναι και φύση καλλιτεχνική και αποφασίζει να συμμετάσχει στο διάλογο που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό χώρο μεταξύ θεολογίας και λογοτεχνίας, επιχειρώντας να παρουσιάσει με ζωντανό τρόπο και μεραίοντα και πολλές φορές ποιητικό λόγο τις ανθρωπολογικές, κοσμολογικές, οικουμενικές και εσχατολογικές διαστάσεις της ζωής στον συγκεκριμένο τόπο, με βάση το έργο δύο λογοτεχνών του Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη και του Γουέντελ Μπέρι. Και στους δύο μεγάλους συγγραφείς μας, και στους δύο μεγάλους συγγραφείς, ο Παναγιώτης Θωμά μας επισημαίνει ότι η πάλι ενάντια στο διεισμό, τη διχοτόμηση ή τη διαίρεση της πραγματικότητας αποτελεί διαρκή στόχο. Εμβριθής μελετητής ο ίδιος, μας καταδεικνύει μέσα από τα έργα και των δύο συγγραφέων πώς αυτοί αναπτύσσουν μια αντιδιιστική και συνεπώς ενωτική και ενιαία θεώρηση του κόσμου με τη βοήθεια της απλότητας και του δυναμισμού του βιβλικού και του ευρύτερου ποιητικού λόγου. Συμπεριληπτική της όλης σκέψης του Μπεντζίκη είναι η φράση «Θέλω να ζήσω συντάσσοντας γραπτός το συμβόλαιο της μετά των άλλων παντοτινής ενώσεως», όπου το «μετά των άλλων» αφορά κάθε πρόσωπο, κάθε κτίσμα και τελικά τον κατεξοχήν έτερο, τον νυμφίο Χριστό, καθώς επίσης και η φράση «Η Εκκλησία χωράει τα πάντα», καταργώντας έτσι κάθε διχοτόμηση, επιλεκτικότητα και αποκλειστικότητα στο σώμα της. Στον Μπέρι
Η επιδιωκόμενη ενότητα προβάλλεται ως κοινοτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό όραμα μέσα από τη μεταφορά της επανένωσης και του κοσμικού προσκυνήματος συγγενικής έννοιας με τον εκκλησιασμό της κτήσεως στον Πεντζίκη, που τη βλέπει ως δημιούργημα του Θεού και τιμά την κεκριμένη σε αυτήν ενέργειά του. Ο Παναγιώτης Θωμά επιθυμεί στη γραμμή της θεολογικής πρότασης των δασκάλων του, Νίκου Ματσούκα και Χρυσόστομου Σταμούλη, να αναδείξει μια δυναμική, αντισυμβατική και εικονοκλαστική θεολογία του συγκεκριμένου. Θεολογία του συγκεκριμένου. Του πραγματικού, όπως δηλώνεται με τα παρακάτω λόγια. Η σύγχρονη θεολογία οφείλει να φουγκραστεί την αναπνοή του νέου κόσμου. Η παρουσία της δεν μπορεί να γίνεται ερήμην του χρόνου και του τόπου, δηλαδή του πλαισίου εντός του οποίου αποκαλύπτεται. Σε κάθε άλλη περίπτωση, χάνει την ιστορική της σάρκα και μετατρέπεται σε θεολογία. Χρυσόστομο Σταμούλης, η γυναίκα του Λότ. Η θεολογία του συγκεκριμένου απορρέει από τη θεολογία της σάρκωσης βεβαίως, που είναι στην ουσία μια θεολογία φιλόξενη. Μια θεολογία της οικουμενικής αγάπης που χωρά τους πάντες και τα πάντα. Όπως σημειώνει πάλι ο Χρυσόστομος Σταμούλης. Ο Θωμά δεν μιμείται ούτε επαναλαμβάνει τους δασκάλους του. Απεναντίας, χρησιμοποιεί τα εργαλεία τους, το φακό τους θα έλεγα, με δημιουργικό τρόπο για να φωτίσει και να αναπτύξει ουσιαστικές πλευρές της θεολογίας, συμβάλλοντας σε μια νέα σύλληψη της πραγματικότητας, αλλά και στο διάλογο με τη σύγχρονη εποχή. Λέει ο ίδιος, με την παρούσα μελέτη επιθυμώ να αναδείξω τη σημαντικότητα της ζωής στο συγκεκριμένο, οικείο τόπο, στον οποίο η ζωή βιώνεται ως πράγμα απτό και όχι αφηρημένο, μέσα σε διαστάσεις κτησιολογικές, φυσικές και εν ταυτό προσωπικές, τοπικές και γι' αυτό αληθινά και εν υποστάτως χρονικές. Σελίδα 26. Το πέτυχε. Μέσα από τα κείμενα των δύο συγγραφέων μας υπενθυμίζει, ενάντια σε κάθε διηστικό και ετερόκοσμο χαρακτήρα της θεολογίας, καθώς και ενάντια σε κάθε πνευματοδοξία που πρεσβεύει πως πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που συγκεντρώνει την προσοχή του προς τα ένδο, προς την ψυχή, προς το πνεύμα και τον ουρανό, που περιφρονεί τα υλικά, τα σωματικά, τα κοινωνικά, ότι η αποκάλυψη του Θεού έγινε πάντα μέσα στην κτήση και στην ιστορία και όχι σε κάποιο ανιστορικό, άχρονο και απόκοσμο σύμπαν. Άγγιξε τη συγκεκριμένη ιστορική σάρκα του ανθρώπου. Με ένα ζωντανό και απαιτητικό λόγο, ο Παναγιώτης Θωμά προκαλεί τον αναγνώστη που ζει στο παρόν και προβληματίζεται για το μέλλον, να σκεφτεί τι σημαίνει η Εκκλησία να είναι εν το κόσμο, εντός της εποχής της, και τι σημαίνει ο λόγος της να μην είναι αφηρημένος και εξωπραγματικός και η πίστη της να μην είναι ακοσμική και απολυτική, μακριά από την πυρήκαυστη ζώνη της τραγικής πραγματικότητας της εποχής μας, μακριά από τις οδύνες με ωμέγα της ιστορίας και στις οδύνες με όμικρον των ανθρώπων και της κτήσης. Σε ένα αξονικό σημείο του βιβλίου του καταθέτει τη γενική αρχή, όπως συμπεραίνεται από το έργο των συγγραφέων που συνεξετάζει, ότι ο τόπος είναι πάντοτε ο θεμελιώδης παράγοντας κοινωνίας, της κάθε μορφής κοινωνίας που αναπτύσσει ο άνθρωπος. Ο τόπος, βεβαίως, μας λέει ο Παναγιώτης, είναι ο τόπος του Θεού, αντιπροσωπεύει τρόπο βίου, δηλαδή, ενός βίου που οδηγεί στη ζωή, τη ζωή στην αγαθοτοπία. Αγαθοτοπία ως χώρο κοινωνίας αγάπης, αδελφικής κοινωνίας προσώπων, χώρο προόδου, ειρήνης, δικαιοσύνης, αλήθειας, τελικά αγαθότητας του Θεού, όπως μας έχει εξηγήσει και ο δάσκαλος Νίκος Ματσούκας. Είναι τόπος αγαθοποιός δηλαδή, αλλά και χρονοποιός, αφού είναι συμφυής με το χρόνο. Με το χρόνο κατανοημένο ως καιρό θα προσέθετα, ως καιρό του Θεού, με την καινοδιαθηκική έννοια του όρου, που καλεί τους ανθρώπους να διαγνώσουν την κατάλληλη χρονική στιγμή, ευκαιρία λέγεται αυτό. Να κατανοήσουν λοιπόν την κατάλληλη χρονική στιγμή τις προκλήσεις απέναντι στις οποίες αυτοί βρίσκονται, έτσι ώστε να οδηγηθούν σε διάκριση, κοινή απόφαση και πράξη. Ένα από τα αποτερήματα της μελέτης του Παναγιώτη Θωμά είναι ότι μας καταδεικνύει πόσο σημαντική είναι η μετάβαση από το συγκεκριμένο και το τοπικό στο καθολικό και οικουμενικό επίπεδο. Από τη μια, χωρίς ταύτιση με συγκεκριμένα ιστορικά σχήματα, με τον τοπικισμό, τον εθνικισμό και με φαινόμενα
θρησκευτικοπολιτικής αποκλειστικότητας και από την άλλη χωρίς να ολιστήσουμε σε μια ετερόκοσμη προοπτική, σε απόρριψη της ιστορίας, της φιλοπατρίας, όπως εξηγεί πολύ ωραία στο βιβλίο του. Το μέσον επισημαίνει ο Παναγιώτης, το οποίο συνδέει τοπικό οικουμενικό συγκεκριμένο καθολικό ή αλλιώς το μέσο με το οποίο επιτυγχάνεται η κίνηση από τον άνθρωπο στην ανθρωπότητα, από το τοπικό στο οικουμενικό, είναι η πραγματιστική φιλοπατρία του συγκεκριμένου. Η έκφραση της ενσαρκωμένης και όχι αφηρημένης αγάπης, κατά μίμηση βεβαίως της αγάπης του Χριστού. Η υπενθύμηση της σημασίας της αγάπης για το συγκεκριμένο, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και το λέει με μια πολύ ωραία έννοια, ο εντοπισμός της αγάπης, εντοπισμός, τοποθετώ την αγάπη, ο εντοπισμός της αγάπης που επεκτείνεται στο καθολικό, θεωρείται από τον Παναγιώτη Θωμά ως μια από τις πιο σοβαρές προτάσεις, την οποία εισηγούνται οι δύο λογοτέχνες και η οποία θα μπορούσε να συμβάλλει στον ορθό προσανατολισμό της προβληματικής, θεολογικής και μη, σε σχέση με τα θέματα της ενθαδικότητας, πολυεθνικότητας και πολιτισμικότητας. Παρόλο που το έδαφος της ενασχόλησής του με τη σχέση τοπικού οικουμενικού και συγκεκριμένου καθολικού, που έχει κεντρική θέση στο βιβλίο, δεν είναι βατό, απεναντίας είναι απόκριμνο και δυσκολεύει το εγχείρημά του, καταφέρνει να το τυθασέψει, να το στρώσει και να το στηρίξει σε πολύ βαθιά θεμέλια. Εδώ αγγίζει τον εύρο της εκκλησιολογίας, εδώ μπαίνει στα δικά μου χωράφια, εδώ αγγίζει και μένα. Στο σημείο αυτό φαίνεται η προσπάθειά του και ο καημός του να εντάξει την ευχαριστιακή εκκλησιολογία στο διάλογο που επιχειρεί μεταξύ των κειμένων του Έλληνα και του Αμερικανού λογοτέχνη. Πολύ σωστά επιλέγει την ευχαριστιακή εκκλησιολογία. Αυτό θέλω λίγο να το εξηγήσω. Γιατί? Γιατί η ευχαριστία είναι μια συγκεκριμένη λειτουργία. Είναι έργο λαού. Ένα έργο του λαού σε ορισμένο τόπο. Η Εκκλησία ως πραγματικότητα ιστορική και τρόπος του βίου ορίζεται από την αρχή ακόμα της ίδρυσής της σε σχέση με κάτι άλλο. Είναι Εκκλησία του Θεού ή του Χριστού και ταυτόχρονα είναι Εκκλησία ενός συγκεκριμένου τόπου. Σμύρνης, Βέρειας, Κορίνθου. Σχετιζόμενοι έτσι με τις παρούσες κάθε φορά τοπικές πραγματικότητες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το γεγονός καθιστά την εκκλησιαστική κοινότητα άμεσα συνδεδεμένη με τα βιωτικά προβλήματα και τις πραγματικές συγκρούσεις του κόσμου μέσα στον οποίο ζει. Η σύναξη επί το αυτό είναι ο τόπος και ο χρόνος όπου λαμβάνει χώρα ή πρέπει να λαμβάνει χώρα η υπέρβαση των διαφορών των φυλών, των γλωσσών κατά τρόπο πραγματικό και ουσιαστικό. Η ευχαριστία είναι πηγή και έκφραση της αληθινής καθολικότητας γιατί είναι το σώμα του Χριστού. Αυτό το εξηγεί πάρα πολύ ωραία. Είναι μια καθολική πράξη που ανακεφαλαιώνει το όλο μυστήριο του Χριστού, τη σωτηρία του κόσμου. Ο εκκλησιολογικός όρος καθολικότητα είναι στην πραγματικότητα χριστολογικός. Ξαναλέω, το εξηγεί πολύ ωραία. Η ευχαριστιακή κοινότητα σε έναν τόπο είναι καθολική και για το λόγο ότι ζει σε ευχαριστιακή κοινωνία με όλες τις άλλες τοπικές κοινότητες. Με όλες τις άλλες ευχαριστιακές κοινότητες. Οι οποίες αποτελούν όλες μαζί ένα δίκτυο εκκλησιαστικών κοινοτήτων. Είναι τόπος τοπικής και παγκόσμιας εμπειρίας δηλαδή της Εκκλησίας. Όλος ο κόσμος είναι παρόν στην ευχαριστία. Έτσι αναπτύσσεται ένα αίσθημα αμοιβαίας αγάπης και αλληλεγγύης μεταξύ όλων αυτών που την τελούν σε κάθε τόπο. Πρόκειται δηλαδή για μια ενότητα που περιλαμβάνει τοπικές οικουμένες σε όλο τον κόσμο. Τοπικές οικουμένες σε όλο τον κόσμο. Στην ουσία ο Παναγιώτης Θωμά με τις προτάσεις του συντάσσεται μέσα από άλλες βεβαίως οδούς με την οικουμενική σκέψη και δράση τη σημερινή, αυτή που σήμερα συζητιέται, η οποία ενώ πριν συγκεντρωνόταν στις απαιτήσεις της παγκόσμιας κατάστασης, εδώ και 2 δεκαετίες γίνεται πιο συναφιακή. Αυτό σε ένα σημείο το τονίζει. Το κέντρο βάρους δηλαδή πέφτει στους τοπικούς συσχετισμούς και υποστηρίζεται ότι πρέπει κανείς να αρχίσει, και είναι σωστό αυτό, από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, τους αγώνες και τις ελπίδες τους, τις αδυναμίες και τις συμφυείς δυνάμεις τους για μια ζωή εν κοινωνία.
Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση αποκλεισμό του παγκόσμιου επίπεδου. Στόχος είναι η τοπική διάσταση να πάρει μορφή σε σχέση συνοδικής καθολικότητας. Δράσε τοπικά, σκέψου παγκόσμια. Είναι εδώ από καιρό το σύνθημα, το οποίο βεβαίως σήμερα με τις ευκολότερες παγκόσμιες διασυνδέσεις γίνεται σκέψου και δράσε και τοπικά και παγκόσμια. Ο χρόνος δεν μου επιτρέπει να αναφερθώ περισσότερο στο πώς ξεδιπλώνει ο συγγραφέας μας την ευχαριστιακή εκκλησιολογία, αλλά αξίζει να υπογραμμίσω ότι την επεκτείνει με δυναμικό τρόπο και με τη βοήθεια των δύο συγγραφέων, του Έλληνα και του Αμερικανού, όπως συνηθίζει να το λέει, την επεκτείνει στη λειτουργία μετά τη Θεία Λειτουργία, ένα ορθόδοξο μότο που αναπτύχθηκε στις διαχριστιανικές σχέσεις, στους διαχριστιανικούς διαλόγους, με αγιογραφική και πατερική βάση και προέλευση. Λέει χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης: «Η ζωή της Εκκλησίας δεν συνίσταται μόνο στη διδασκαλία και τη λατρευτική της ζωή, αλλά πρέπει να διαχέεται σε όλες τις εμφάνσεις του ανθρώπινου και του κοινωνικού βίου», σελίδα 244, «και να εμπερικλεί όλο τον κόσμο. Τη βλέπει δηλαδή ο Παναγιώτης ως μέσον αγιασμού της ζωής και του κόσμου, από ειδωλοποιημένα και όχι μηχανιστικά ως μια συγκινητική τελετή, ως ένα τελετουργικό νανούρισμα, ένα επιβεβλημένο απλώς καθήκον, τη λειτουργία. Μάλιστα με τη βοήθεια των συγγραφέων που εξετάζει, που συνομιλεί, θα τονίσει με έμφαση ότι η άσκηση της λατρείας γίνεται εφικτή παντού, αφού παντού υπάρχει ο Θεός, χωρίς να περιορίζεται σε τύπους και τελετουργίες». Σελίδα 439. Εδώ μπορούμε να θυμηθούμε και τη συνομιλία του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα, μην σας κουράσω, αλλά και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο που έλεγε: «Μη τίνειν των οίκων κοσμών, των αδελφών θλιβόμενων περί ώρα. Ούτως γαρ εκείνου ναός κυριότερος». Ο αδελφός είναι κυριότερος ναός και έλεγε να βγείτε έξω να δείτε στα σοκάκια. Υπάρχει, είναι πολύ πιο σημαντικός ο ναός εκείνος. Ο Μπέρι λόγου χάρη διαμαρτύρεται, για να το διασυνδέσω, όταν προσδίδουμε την αγιότητα μόνο στην κτισμένη εκκλησία, στο ναό, και την αρνούμαστε στην υπόλοιπη δημιουργία. Σελίδα 429. Σε σχέση με αυτό αξίζει να τονιστεί ότι τα στοιχεία και οι ερμηνείες των κειμένων του Πεντζίκη και του Μπέρι από τον Παναγιώτη Θωμά, ιδίως αυτά που αφορούν στον εκκλησιασμό της κτήσης και στο κοσμικό προσκύνημα, μπορούν να ενταχθούν και να συνεισφέρουν σήμερα στην οικουμενική συζήτηση της πρότασης για μια ολοκληρωμένη ή περιεκτική οικολογία, όπως λέγεται. Αυτό είναι πολύ, πολύ σύγχρονο. Είναι εδώ και 1,5 χρόνο το συζητάμε. Βασικές είναι οι αναφορές του Πάπα Φραγκίσκου στην οικολογική εγκύκλιο Λαουντάτο Σι. Λέει: «Σήμερα ωστόσο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μια πραγματικά οικολογική προσέγγιση μετατρέπεται πάντα σε μια κοινωνική προσέγγιση. Αυτή πρέπει να ενσωματώνει στις συζητήσεις για το περιβάλλον ζητήματα δικαιοσύνης, έτσι ώστε να ακούγεται και η κραυγή της γης και η κραυγή των φτωχών. Το όραμα της περιεκτικής οικολογίας πηγάζει από την ευχαριστία, η οποία αποτελεί το κέντρο της ανεξάντλητης ζωής του σύμπαντος κόσμου και είναι αυτή καθ' αυτή μια πράξη κοσμικής αγάπης. Σήμερα η οικουμενική σύγκληση και η οπτική της ενιαίας σύλληψης και αλληλεξάρτησης του κόσμου είναι κατά μεγάλο μέρος καρπός της συμμετοχής των Ορθοδόξων Εκκλησιών στις συζητήσεις και στις δραστηριότητες στην οικουμενική κίνηση και των τοποθετήσεων της σύγχρονης Ορθόδοξης Θεολογίας, η οποία υπερεύει την επίδραση του σχολαστικισμού στην Ορθόδοξη Κλασική Δογματική, που συγκέντρωνε την προσοχή αποκλειστικά στην ατομική καθαρότητα και σωτηρία μόνο των ανθρώπων». Και αυτό το αναφέρω γιατί η εργασία του Παναγιώτη Θωμά συμβάλλει και προς αυτή την κατεύθυνση. Όσα μας παραδίδει ο Παναγιώτης σε σχέση με τη διασταύρωση, συνάντηση το λέει και αλλιώς, της ολιστικής εκκλησιολογίας του Πεντζίκη και της κτησιολογικής και ανθρωπολογικής ενότητας του Μπέρι, μας παραπέμπουν, έτσι τουλάχιστον το διαβάζω εγώ, στην ορθόδοξη αντίληψη περί κοσμικής λειτουργίας. Βλέπε Μάξιμο. Η οποία, το Μάξιμο τον ομολογητή εννοώ, η οποία ως έννοια, η κοσμική λειτουργία, δηλώνει τον εορτασμό της αλληλεξάρτησης όλων των ανθρώπων και όλων των πραγμάτων. Και αποτελεί εν τέλει θεμέλιο της περιεκτικής οικολογίας. Νομίζω ότι και στον Μπέρι υπάρχει ακριβώς αυτό. Και έχει σημασία ότι αυτή η οπτική αναπτύσσεται σε λογοτέχνες,
και στον Μπεντζίκη βεβαίως, που έχουν τη δυνατότητα οι λογοτέχνες να απευθυνθούν σε ένα ευρύτερο κοινωνικό, πολιτιστικό πλαίσιο και πολιτικό πλαίσιο και με ελκυστικότερο τρόπο από ό,τι ομολογιακή ερμηνεία και αυτοποίησή τους. Και το τονίζεις αυτό στην 79-80 σελίδα και, είναι, και έτσι είναι. Δίνω ένα παράδειγμα και τελειώνω από ένα θαυμάσιο κείμενο του Μπέρι. Όλα τα πλάσματα ζουν με το πνεύμα του Θεού, που τους διαμοιράζεται και αναπνέουν την αναπνοή του. Μη θησαυρίζεται ημίν θησαυρούς επί της γης. Θησαυρίζεται δε ημίν θησαυρούς εν ουρανό. Αυτό δεν σημαίνει, λέει ο Μπέρι, ότι κάποιος μπορεί να είναι πνευματικός και η γη να πληρώνει το τίμημα της πνευματικότητάς του. Ή να περιφρονεί και να καταδικάζει τη γη για χάρη του παραδείσου. Σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Μη βεβηλώνετε ή απαξιώνετε αυτά τα δώρα που μετέχουν μαζί μας στην ύπαρξη του Θεού, μεταβάλλοντάς τα σε γήινο θησαυρό. Μην ελαττώνετε τη ζωή σε χρήματα ή σε οποιαδήποτε άλλη απλή ποσότητα. 3.79 σελίδα 3.80. Ολοκληρώνω την αναφορά μου στο βιβλίο του Παναγιώτη Θωμά με την απόλυτη βεβαιότητα ότι με αυτό συμβάλλει στο διάλογο θεολογίας και λογοτεχνίας και ότι πολύ επιτυχημένα και με έναν τρόπο εναργή και δυναμικό, έχοντας ως κύριες πηγές κείμενα της σύγχρονης λογοτεχνίας, μας δείχνει τις οικουμενικές, κοσμολογικές, ανθρωπολογικές και κοινωνικές διαστάσεις της χριστιανικής θεολογίας, ιδίως στην ορθόδοξη εκδοχή της. Εύχομαι και στο μέλλον να μας δώσει ανάλογο δυναμισμού έργα, ενταγμένα στην προσπάθεια να ξαναβρει η ζωή τη σπασμένη της ενότητα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε τον Στέλιο Τζοβανίδη για την τόσο ουσιαστική του παρέμβαση και νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να συνδέσει τα πράγματα, διότι υπήρξε μαθητής του Νίκου Ματσούκα. Εγώ θα πω ότι πολλές φορές πηγαίνω στο Πανεπιστήμιο για να συζητάμε με τον Στέλιο και να πίνουμε καφέ, διότι τα πιο σημαντικά έτσι παράγονται. Άρα γνωρίζει πολύ καλά τη δικιά μου δουλειά, όπως και εγώ τη δικιά του, και συνεπώς φτάνει στον Παναγιώτη Θωμά μέσα από αυτήν την εμπειρία των προσώπων που έχουν προηγηθεί μια τέτοια προσπάθεια, και όχι μόνο τη δικιά μας, αλλά και άλλων συναδέλφων, όπως παλαιότερα του Ανέστη Κεσενόπουλου και άλλων, και τη δικιά του δουλειά, η οποία είναι πρωτίστως εκκλησιολογική. Και θα ήθελα να πω ότι νομίζω ότι η φωνή του Στέλιου Τζοβανίδη είναι η κατεξοχήν εκκλησιολογική φωνή σήμερα στα ορθόδοξα ελληνικά και όχι μόνο θεολογικά γράμματα. Τον ευχαριστούμε και αμέσως. Δίνω τον λόγο στον αγαπητό φίλο, τον Παναγιώτη Δόικο. Συνεργαζόμαστε χρόνια. Εγώ πάω σε δικά του διδακτορικά, αυτός έρχεται σε δικά μου. Έτσι, φιλοσοφική έφτασε πολύ κοντά με τη θεολογική σχολή. Ο Παναγιώτης είναι φιλόσοφος από πάνω ως κάτω, όχι απλά ιστορικός της φιλοσοφίας, φιλόσοφος. Χαίρομαι που είναι μαζί μας απόψε και του δίνω μέσα τον λόγο για να μας πει όλα όσα έχει ετοιμάσει. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρυσόστομο για όσα καλά είπε για μένα και επιβεβαιώνω τη φιλή αυτή και τη συνεργασία που κρατάει εδώ και χρόνια και θα κρατήσουμε το καλό στο μέλλον. Θέλω να πω καταρχάς ότι χάρηκα πάρα πολύ με τη συμμετοχή μου στην υποστήριξη αυτής της διατριβής, η οποία βέβαια, όπως είπε ο Χρυσόστομος, έχει υπηρεθεί αρκετά, διότι για πολλούς λόγους, διότι μπορεί αυτό το πράγμα να θεωρηθεί αξιοσημείωτο για πολλούς λόγους. Εμένα με ενδιαφέρει ο ένας από αυτούς σήμερα, δηλαδή εκείνος που κάνει το βιβλίο αυτό να είναι ενδιαφέρον όχι μόνο για αυτόν που εννοείται ως ειδικευμένος θεολόγος, αλλά για κάποιον ο οποίος έχει μια δυνατότητα και μια πρόθεση να θεαθεί ευρύτερα τον κόσμο. Είναι ένα έργο το οποίο σε προκαλεί να θεαθεί στον κόσμο. Φυσικά δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι δύο συγγραφείς είναι πάρα πολύ σημαντικοί, πολύ μεγάλοι, ο Πετζίκης και ο Μπέρι, αλλά και η παρέμβαση του Παναγιώτη Θωμά ομολογουμένως είναι τέτοια που να συγκεντρώνει επιστημονικότητα, ποιητικότητα και στοχαστικότητα. Και τα τρία αυτά, και θέλω να το τονίσω αυτό, πριν πάω στο συγκεκριμένο που θέλω να σας αναπτύξω εγώ σήμερα. Από την πλευρά την δική μου, επέλεξα ένα σημείο, ένα υποκεφάλαιο του βιβλίου, το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαιτέρως και το οποίο νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον για όλους μας. Είναι εκείνο το οποίο αφορά στα περί φαντασίας.
φαντασία, συμπάθεια, αγάπη κτλ. Αλλά θα επικεντρωθώ στη φαντασία γιατί, κατά την άποψή μου, είναι πολύ κεντρικό ζήτημα και πολύ κρίσιμο και κύριο ζήτημα. Και για το λόγο βέβαια ότι με ενδιαφέρει ιδιαίτερος από πλευράς ερευνητικής εδώ και χρόνια. Ωστόσο, εδώ θα πρέπει να πω πως η θεολογία συναντά τη φιλοσοφία σε αυτό το υποκεφάλαιο, διότι μιλά ο Παναγιώτης Θωμά με έναν τρόπο πολύ διεξοδικό και πολύ εύστοχο για τη φαντασία, επιτυχάνοντας να συνδυάσει τις απόψεις των δύο συγγραφέων, δηλαδή του Πετζίκη και του Βέρη, αλλά και να δώσει και το δικό του στίγμα. Έρχομαι λοιπόν τώρα στο διατάφτα. Σε μία, κατά την άποψή μου, ιδιαίτερα σημαντική υποσημείωση, η 470 υποσημείωση, είναι αυτή, ο Παναγιώτης Θωμά κάνει νήξη για ένα θέμα που είναι για όσους πραγματικά θέλουν να εμβαθύνουν στη φύση του ανθρώπου και στη σχέση του με τον κόσμο, πολύ κρίσιμο και αμφίσιμο. Μιλά δηλαδή για το γεγονός ότι, κατά την πλειονότητά της και από μια άποψη, η πατερική σκέψη είναι αμφιθυμική απέναντι στη φαντασία. Ένας λόγος είναι, όπως λες εδώ μέσα, λέει ο Παναγιώτης Θωμά, ότι η φαντασία θεωρείται πως μας προτρέπει στις αρνητικές ορμές, στις εμπαθείς ορμές. Από την άλλη όμως τονίζει ο Παναγιώτης Θωμά ότι αυτό δεν είναι αποκλειστικό και υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου η φαντασία δεν λειτουργεί έτσι. Διαβάζω ένα από αυτά τα σημεία, στο οποίο φυσικά επικαλείσαι και τη σκέψη του Χρυσόστομου, λες εδώ, στην ίδια αποσημείωση, η διάκριση των υποστάσεων της Αγίας Τριάδας και η διάκριση μεταξύ ψυχής και σώματος των άνθρωπων μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μέσω της φαντασίας. Διερωτώμε λοιπόν, πώς γίνεται ένα τέτοιο σημαντικό στοιχείο της ύπαρξής μας, όπως είναι η φαντασία, και ό,τι αυτή προϋποθέτει, και θα επιχειρήσω να εξηγήσω τι προϋποθέτει κατά την άποψή μου, πώς είναι δυνατόν από τη μια πλευρά να είναι κατάρα, να είναι δηλαδή στοιχείο επιφύλαξης, διότι μπορεί να οδηγήσει στο κακό, και από την άλλη να είναι αρετή και να μπορεί με αυτήν κανείς να γνωρίσει, δηλαδή να προβεί σε μια πολύ ψηλή διάκριση μεταξύ της ψυχής και του σώματος ή ακόμη περισσότερο μεταξύ των τριών υποστάσεων της Αγίας Τριάδας. Επιμένεις, και καλά κάνεις, επιμένεις στον Wendell Berry εδώ, διότι εκεί ακριβώς βλέπουμε μια διαφορετική θέαση της φαντασίας, μια διαφορετική θεώρηση της φαντασίας, κατά την οποία ο Berry επιτυχάει να δείξει ότι σημασία δεν έχει ο αποκλεισμός της φαντασίας. Σημασία έχει να δούμε με ποιον τρόπο φανταζόμαστε. Και κάνει μια διάκριση, ο ίδιος ο Berry, μεταξύ αρνητικής και θετικής φαντασίας, ονομάζοντας την πρώτη φαντασίωση και την δεύτερη φαντασία οίκαι, και την δεύτερη φαντασία ή και τραγική φαντασία. Θα διαβάσω λοιπόν ένα απόσπασμα που πολύ εύστοχα θέτησε εδώ από τον Berry, το οποίο είναι το εξής. Λέει, στο σεξ, όπως και σε άλλα πράγματα, έχουμε απελευθερώσει τη φαντασίωση, αλλά σκοτώσαμε τη φαντασία. Και έτσι σφραγίσαμε τους εαυτούς μας μέσα στον εγωισμό και τη μοναξιά. Η φαντασίωση είναι του απομονωμένου εαυτού και δεν μπορεί να μας πάει μακριά από τον εαυτό μας. Η αντίθεση τώρα, δηλαδή η αλληλοσυμπλήρωση με τη φαντασία και όχι με τη φαντασίωση, είναι που ξεπερνάμε τις διαφορές μεταξύ του εαυτού μας και των άλλων κτισμάτων και έτσι μαθαίνουμε τη συμπάθεια, την ανοχή, το έλεος, τη συγχώρεση, την κατανόηση, την αγάπη. Άρα υπάρχει ένας διπτός τρόπος να φανταζόμαστε. Και η φαντασίωση είναι τρόπος να φαντάζεται κανείς. Και η τραγική φαντασία και η θετική φαντασία κατά τον Berry είναι επίσης τρόπος να φαντάζεται κανείς. Και εδώ ακριβώς ήθελα να συμβάλλω σε ένα βαθμό με τη δική μου σκέψη, συναντώντας αυτά που λες και αυτά που λέει ο Berry, με την εξής συλλογιστική. Ας σκεφτούμε τι συμβαίνει σε ένα αρνητικό παράδειγμα, το οποίο είναι αυτό που παραθέτει σχετικά με την τάση του ανθρώπου να φωνεύει. Και από την άλλη πλευρά, ένα θετικό παράδειγμα με την τάση του ανθρώπου να αγαπά. Συνήθως φοβούμε ότι σκεφτόμαστε τη φαντασία παρασυρώμενη από την έντασή της, τη δύναμή της και τη γοητεία που ασκεί, χωρίς να εμβαθύνουμε στο γεγονός ότι η φαντασία είναι μια λειτουργία, αλλά και ένας ορισμένος χωροχρόνος.
Η λειτουργία αυτή έχει να κάνει με τη δυνατότητά της να συνδυάζει από τη μια πλευρά μια πρόσβαση στην αισθητή πραγματικότητα, σε αυτό που θα λέγαμε ευρύτερα αισθησιασμό, και από την άλλη πλευρά να χειρίζεται με το δικό της τρόπο η φαντασία ένα νοητικό στοιχείο, ένα στοιχείο γνώσης. Επομένως, όταν λέμε τη λέξη φαντασία και όταν μιλούμε για τη φαντασία, θα πρέπει να εννοήσουμε αυτή την ικανότητά της να χειρίζεται και το νοητικό στοιχείο και το αισθητό ή και το αισθησιακό στοιχείο. Επομένως, από αυτή την άποψη, η φαντασία παράγει γνώση. Γιατί τα αρνητικά και τα θετικά νοήματα ενσωματώνονται στις αισθητές μορφές και έτσι προκύπτει αυτό που ονομάζουμε φαντασία, γεγονός φαντασιακό, γεγονός ψυχικό, γιατί κάθε ψυχικό γεγονός δεν μπορεί να είναι γεγονός χωρίς τη φαντασία. Δεν μπορεί να είναι γεγονός χωρίς να παραπέμπει σε μια ορισμένη δική του πραγματικότητα. Όμως τι συμβαίνει, γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Αυτή η διαφοροποίηση χαρακτηρίζει, πιστεύω, συνολικά τη φαντασία. Θα εξηγήσω με ποιον τρόπο θεωρώ ότι υπάρχει αυτή και το γιατί αυτή τη διαφοροποίηση και μετά θα προτείνω κάτι το οποίο μπορεί να μας διαφωτίσει μαζί με όσα λες στο αντίστοιχο κεφάλαιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε σφαιρικά τη φαντασία ως μια δυνατότητα θετική και όχι να είμαστε επιφυλακτικοί με έναν τρόπο που ομολογώ ότι ως φιλόσοφο πάντα με προβλημάτιζε και το λέμε προβλημάτιζε γιατί, διότι διάκει με θετικά, πολύ θετικά προς το θρησκευτικό φαινόμενο και προβληματίζομαι όταν βλέπω τους πατέρες της Εκκλησίας να είναι επιφυλακτικοί απέναντι στη φαντασία. Λέω λοιπόν πως όλα έχουν να κάνουν με το κατά πόσο η φαντασία ως φορέας της ύπαρξης, εσωτερικός και εξωτερικός, τίνει στην εξύψωση, τίνει επαναλαμβάνω στην εξύψωση ή αρνείται την εξύψωση. Παραδείγματος χάρη, ας πάρουμε αυτά τα δύο παραδείγματα τα οποία θέτει και ο Μπέρι στο αντίστοιχο κεφάλαιο που αναφέρεις. Όταν λέει ο Μπέρι ότι ο άνθρωπος σκοτώνει επειδή δεν έχει φαντασία, εγώ θα πω, ο άνθρωπος σκοτώνει έχοντας φαντασία, αλλά χειριζόμενος τη φαντασία με έναν ορισμένο τρόπο. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο υποκύπτει στον πειρασμό ή δεν αθίσταται στον πειρασμό να αφήσει τη φαντασία του να ενεργοποιήσει και να ενσωματώσει αρνητικά νοήματα όπως είναι η εξάλληψη της ύπαρξης. Η εξάλληψη της ύπαρξης είναι ένα αφηρημένο νόημα. Πώς συγκεκριμενοποιείται? Συγκεκριμενοποιείται μέσα στη φαντασία με την παράσταση ή και το εσωτερικό γεγονός ενός πόνου. Εδώ τώρα θα ήθελα να προσέξουμε. Πρόκειται για εσωτερικό γεγονός, το οποίο εάν δεν υπάρξει στην εσωτερικότητα σε μια πληρότητα πραγματικότητας, δεν θα υπάρξει ποτέ έξω. Δηλαδή, θα ήθελα να μας αποτρέψω στο να θεωρούμε ότι τα πράγματα προκύπτουν κατευθείαν στην πράξη της εξωτερικής υλικής πραγματικότητας, ενώ ήδη για να προκύψει μια οποιαδήποτε πράξη, θετική, αρνητική ή ενδιάμεση, απαραίτητο είναι η ίδια πράξη ως εσωτερικό γεγονός να έχει πραγματοθεί και να έχει σχηματιστεί μέσα μας. Αυτό το μέσα μας είναι ο χωροχρόνος της φαντασίας και εκεί φαίνεται ότι η φαντασία δεν είναι απλώς μια λειτουργία ή μια ικανότητα, αλλά είναι κυριολεκτικά ένα πεδίο, ένας φορέας ειδικού χωροχρόνου. Και μάλιστα, οντολογικά, υπαρξιακά μιλώντας, πρώτερου και πρωταρχικότερου από τον εξωτερικό χωροχρόνο. Γιατί? Διότι αυτό το οποίο συμβαίνει μέσα από τη φαντασία στην εσωτερική μας πραγματικότητα θα είναι εκείνο που θα προσδιορίσει κάθε φορά το πώς θα ενεργήσουμε έξω. Αυτό όμως που συμβαίνει εκεί είναι, όπως είπα και πριν, πεδίο, χωροχρόνος ενσωμάτωσης των νοημάτων στις αισθητές πραγματικότητες, είτε αυτές είναι μορφές, είτε είναι γεγονότα, είτε είναι καταστάσεις, είτε είναι οποιασδήποτε άλλη υφής ευρύτερο γεγονός. Επομένως, κρατούμε από αυτό ότι η αρνητικότητα έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τη φαντασία μας και τα νοήματα τα αρνητικά. Τι συμβαίνει όταν αγαπάμε? Όταν αγαπάμε, κυριαρχεί το αίσθημα της χαράς. Όταν αγαπάμε σημαίνει ότι η δύναμή μας αυξάνεται. Γιατί χαιρόμαστε ένα πρόσωπο, ένα γεγονός, μια κατάσταση, μια υπόσταση, ένα φαινόμενο, μας προκαλούν χαρά. Αυτό το αφηρημένο αρχικά νόημα της χαράς, εμείς τι το κάνουμε όταν φανταζόμαστε? Επειδή το αισθανόμαστε και στο βαθμό που το αισθανόμαστε, το ενσωματώνουμε στις όποιες αντίστοιχες αισθητές μορφές μας αφορούν εκείνη τη στιγμή
και προκύπτει το γεγονός της αγάπης σχηματισμένο, συγκεκριμενοποιημένο μέσα μας. Αγαπώ αυτό το πρόσωπο. Το αγαπώ αυτό το πρόσωπο σημαίνει ότι μέσα μου έχει εγκαθιδρυθεί ένα συνέστημα, δηλαδή μια μεταβολή της δύναμής μου, επί το θετικό, με εξυψώνει και επομένως σχηματίζω αυτή την αγάπη μέσα μου και γι' αυτό επιχειρώ να το προσεγγίσω. Λέει ο Μπέρι, προσεγγίζουμε με τη φαντασία, συμπαθούμε με τη φαντασία. Δεν συμπαθούμε πάντα. Όταν σχηματίζουμε αρνητικά νοήματα με τη φαντασία, δεν σχηματίζουμε. Δεν συμπαθούμε. Τίνουμε να καταργήσουμε τον άλλο. Επομένως υπάρχει μια διτότητα της φαντασίας. Γι' αυτό και πιστεύω ότι ο τρόπος της φαντασίας να ενσωματώνει τα αντίστοιχα νοήματα, θετικά ή αρνητικά, είναι εκείνος που δείχνει με ποιον τρόπο διακύμεθα απέναντι στο φαινόμενο της εξύψωσης. Σε όλους μας προτείνεται, με αφαγιώντα, στη ζωή μέσα, προτείνεται να εξυψωθούμε ή να αντισταθούμε στην εξύψωση. Προτείνεται δηλαδή το καλό, προτείνεται η απεραντότητα του καλού και η ανωτικότητα του καλού, αλλά προτείνεται με κάποιο τρόπο κάτι που όλοι μας έχουμε την εμπειρία του και κατά την άποψή μου είναι μυστηριακό και προς διερεύνηση, προτείνεται και αυτό το παράξενο εμπόδιο που προκύπτει όχι για να αντιτεθεί στο καλό, ούτε για να αυτοεπιβεβαιωθεί ως η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος. Διαφωνώ και με τα δύο. Υπάρχει ένα εμπόδιο το οποίο βιώνει η φαντασία μας και το οποίο προτείνεται μέσα στο καλό. Ενώ το καλό πάει να πραγματοθεί, συναντά κάποιο εμπόδιο. Είτε το υπερβαίνει και οδηγούμαστε στην εξύψωση με την αντίστοιχη περιπέτεια, η οποία όμως μας δημιουργεί δυσκολία αλλά και εφορία, είτε υποχωρούμε και πηγαίνουμε σε έναν χωροχρόνο σκοτεινότητας, ο οποίος είναι ο χωροχρόνος του εμποδισμού του καλού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό το τονίζει εξαιρετικά μέσα στο βιβλίο της και στο αντίστοιχο κεφάλαιο. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω κλείνοντας μια πολύ ωραία παράγραφό σου, η οποία αντιπροσωπεύει αυτά που υποστηρίζει ο Μπέρι, αλλά και εξηγεί με τον δικό της τρόπο το πώς εσύ βλέπεις την φαντασία με τις αντιθέσεις της. Λες, καρπή της φαντασίωσης είναι ο εγωισμός και η ακοινωνισία, το κλείσιμο στον απομονωμένο αυτό. Καρπή από την άλλη πλευρά της φαντασίας, συμπληρώνω εγώ, της φαντασίας που εξυψώνει, είναι η δυνατότητα για άνοιγμα προς την ετερότητα, η δια της αγάπης βίωση της συμπάθειας, του ελέους και των άλλων αρετών, που είναι απαραίτητες για τη ζωή του συγκεκριμένου, αλλά και του καθολικού, του κάθε ανθρώπου, αλλά και όλης της οικουμένης. Τελικά αυτό που θέλω να τονίσω είναι πως η φαντασία ενδιαθέτει μια απομόνη της στοχαστικότητα, η τροπή της οποίας, ανάλογα με την ποιότητα του ψυχισμού και τη δυνατότητα που ασκείται εκεί μέσα, δίνει το αρνητικό, το θετικό ή την πάλη μεταξύ τους. Θα έλεγα κλείνοντας ότι δεν είναι μόνο λειτουργία, όπως είπα, δεν είναι μόνο ικανότητα, αλλά σημασία έχει το ότι εάν θεωρούμε σημαντικό πράγμα την εξύψωση, η σχέση της με τη φαντασία είναι η εξής. Ο πρωταρχικός τόπος, για να πάμε και στον τίτλο σου, ο πρωταρχικός τόπος της εξύψωσης είναι η δυνατότητα της φαντασίας και ο χωροχρόνος της στοχαστικής φαντασίας. Mm-hmm. Σε συγχαίρω και ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Δόικο για τις πολύ σημαντικές και γόνιμες παρατηρήσεις. Άλλωστε, όπως ο ίδιος είπε, το θέμα της φαντασίας τον γοητεύει εδώ και χρόνια, ασχολείται με αυτό, ακόμη και στο τελευταίο του βιβλίου που είχαμε τη χαρά να παρουσιάσουμε πριν λίγο καιρό, την Άνοιξη, την Τζίπε Φορμάρου. Την Τζίπε Φορμάρου. Δάσκαλε, να διακόψω. Όταν ήμουν μικρός, όλοι μου λέγανε πώς το φαντάστηκες, ρε παιδί μου, αυτό. Και νόμιζα ότι έχω πρόβλημα. Μα έλεγα να γράψουμε, φυσικά, γιατί εγώ φανταζόμουν κάτι που κανείς άλλο δεν σκεφτόταν. Και σκεφτόμουν τώρα, καμιά φορά, μεγαλώνοντας, πώς οι δικές μας, η δική μας διάθεση να εξερευνήσουμε έννοιες, αποτυπώνεται μετά στη βιβλία και συναντάει ανθρώπους που έχουν παρόμοιες αγωνίες. Η φαντασία, δηλαδή, η δική μου ως πρόβλημα, δεν φταίς εσύ φαντασία σου, ταυτέ που λέγει το τραγούδι, με οδήγησε και εμένα να το εξερευνήσω και να συναντιόμαστε. Μα είναι αυτή η ενδιαμεσότητα, τώρα λίγο διακοπή, είναι αυτή η ενδιαμεσότητα ανάμεσα στο πάνω και το κάτω. Αυτό αισθάνομαι. Αυτή είναι η βασική θέση του πλήγματος.
αυτό είναι το παιχνίδι το οποίο γίνεται εκεί. Λοιπόν, θα πω και εγώ μερικές κουβέντες, αν και ειλικρινά δεν ξέρω τι πρέπει να πω. Δεν ήθελα να ετοιμάσω κάτι συγκεκριμένο, διότι αυτό το βιβλίο το δουλέψαμε με τον Παναγιώτη σελίδα-σελίδα. Πέρασε από τις διορθώσεις μου τρεις φορές μέχρι να πάρει την τελική του μορφή. Με πολλές συζητήσεις, πολλούς καφέδες, στη Θεσσαλονίκη, στην Κύπρο, παντού όπου βρισκόμασταν, στα τηλέφωνα, στο διαδίκτυο. Θα ξεκινήσω όμως από ένα κείμενο το οποίο δεν είναι δικό μου, από μια παράγραφο την οποία θέλω να διαβάσω. Θα σας πω μετά ποια είναι. Η περίπτωση Νίκου Γαβρίλη Πεντζίκη και Γουάντελ Μπέρι, τους οποίους συνδέει φιώς ο Παναγιώτης Στομά, δηλώνει ευρηματικά τη σημασία της εγχρόνου αυτογνωσίας του τόπου. Μέσα σε ένα φως που μας τυφλώνει λιγότερο αν έχουμε ονειρευτεί ορατά αντικείμενα, όπως το λέει ποιητικά ο Νοβάλης. Εδώ έγκυται η όλη ουσία να αγγίζουμε το ονειρικό μέσο του ορατού. Χωρίς αυτή την ορατή και αισθητή αθανασία, δεν θα είχαμε την ικανότητα να σκεπτόμαστε αληθινά. Αυτό που θα εννοήσω πρέπει να εκδιπλώνεται μέσα μου οργανικά. Ο φιλοσοφημένος ποιητής προσθέτει πάλι εδώ την προσωπική του νότα στην αντίληψη του κόσμου ως μουσικού ρυθμού. Η περαιτέρω διέκταση του θέματος επαληθεύει την εξίσωση του δίπολου Πεντζίκη Μπέρι και τη μεταξύ τους σύζευξη στο ένα και το αυτό, ιδού η απόδειξη, την οποία ο Παναγιώτης Στομά προσφέρει στον αναγνώστη της, δοκιμογραφικής μελέτης του, με την αναγκαία σήμανση των κυρίων οδών και των παρόδων στο δικό τους, του δύο συγγραφέων, ψυχικό και φυσικό τοπίο, Νίκος Γαβρίλης Πεντζίκης. Δεν φαντάζομαι, αισθάνομαι και ζω την αλήθεια. Και Γουάντελ Μπέρι, να φανταστείς σημαίνει να αισθανθείς το αυθεντικό. Οι δρόμοι συγκλίνουν στο εν, το οποίο περιέχει το παν. Έτσι, για να βάλουμε λίγο στην κουβέντα μας και άλλους ποιητές, διότι ο Παναγιώτης είναι ποιητής, Κυριάκος Χαραλαμπίδης, αυτός ο σπουδαίος ποιητής τόπου μας, στο προλογικό σημείωμα το οποίο υπάρχει στο βιβλίο. Άλλωστε, ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης είναι ένας φίλος κοινός και δικός μου και του Παναγιώτη και πολλών άλλων και χαιρόμαστε πάντα την επικοινωνία μαζί του και τις συζητήσεις. Μερικά βασικά μεθοδολογικά, διότι κάποιος θα πει, καλά τι σώη μελέτη είναι αυτή, τι δουλειά έχει με τη θεολογία, Γουάντελ Μπέρι και Πεντζίκης. Κανένας από τους δύο δεν είναι θεολόγος. Και μάλιστα μια διατριβή η οποία κατατέθηκε στον τομέα της δογματικής θεολογίας. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι ένα κομμάτι της δογματικής θεολογίας είναι η αισθητική. Δηλαδή η οντολογία του ωραίου, του έρωτος, του κάλους, της ομορφιάς. Ξεχασμένο βέβαια στα καθημάς. Στην Ευρώπη την Δυτική αυτά τα πράγματα συζητιούνται. Αυτά τα πράγματα βρίσκονται και στη ρίζα του χριστιανικού πολιτισμού, στις ρίζες του χριστιανικού πολιτισμού. Τα λησμονήσαν, διότι ο χριστιανικός πολιτισμός στον τόπο μας, σχάτως και γενικότερα, επιλέγει τα χειρότερα του τρόπου του, προκειμένου να αναδείξει τον εαυτό του και ξεχνάει τα σημαντικότερα. Ας επιστρέψουμε λοιπόν στα βασικά και νομίζω ότι η βασική επιστροφή της θεολογίας είναι μια επιστροφή στην ποιητική της ρίζα. Αυτή που όλοι έχουμε λησμονήσει. Και ας θυμηθούμε Ρωμανό Μεροδό, Σημεών τον Νέο Θεολόγο, Γρηγόριο Νήσις, ποιητές. Ανδρέα Κρήτης, ποιητές όλοι τους. Όλη η ζωή εκκλησιαστική είναι μια ποιητική πορεία μέσα στην δραματικότητα και στην τραγικότητα της ιστορίας. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο Παναγιώτης Στομά. Ουσιαστικά να επαναφέρει τα πολύτιμα ενός τρόπου στον πυρήνα της θεολογίας. Οφείλω λοιπόν να πω ότι η μελέτη του είναι εξόχως θεολογική, διότι μένει στα βασικά ενός τρόπου που, όπως είπα, έχει λησμονηθεί. Η συζήτηση είναι μεγάλη βέβαια. Πώς κανείς φέρνει σε διάλογο τη σύγχρονη λογοτεχνία, για παράδειγμα, τις τέχνες με τη θεολογία? Τι είναι τρόπο? Στα πλαίσια μιας απολογητικής, το λένε και οι ποιητάδες, χρησιμοποιήθηκε από τις χριστιανικές οργανώσεις, από άλλα σχήματα στο παρελθόν. Δηλαδή, να βρούμε και ένα καλό επιστήμονα, ξέρω εγώ τον Αϊνστάιν, να πούμε ότι ήταν χριστιανός.
Άρα αφού ήταν χριστιανός ο Χριστιανός για να γνώριζε την ύπαρξη του Θεού, ο Θεός υπάρχει. Ή να βρούμε ένα πολύ καλό ποιητή, ο οποίος κάπου λέει και κάτι για το Θεό και να τον χρησιμοποιήσουμε το ποιητή και τη συγκεκριμένη αποστροφή του, προκειμένου να πούμε και εμείς ότι κοιτάξτε, δεν μας αποδέχεται και η ποίηση. Όχι με αυτόν τον τρόπο. Εδώ μιλάμε για μια διαδικασία η οποία είναι πυρηνική. Δηλαδή, δεν στοχεύει το γεγονός μιας λαιλασίας, στην πραγματικότητα μιας λαιλασίας, να λαιλατηθεί το ποιητικό σώμα, το λογοτεχνικό, προκειμένου να σωθεί ένα άλλο σώμα το οποίο έχει μοιραστεί στους τέσσερις ανέμους. Στον τόπο μας και στην διεθνή κοινότητα έχουν γίνει μεγάλες συζητήσεις και εκφράζονται διάφορες απόψεις. Η προσπάθεια και του Νίκου του Ματσούκα, την οποία ανέφερε ο Στέλιος Τσομπανίδης, και η δικιά μου αλλά και άλλων συναδέλφων στον χώρο, είναι προσπάθεια διεύρυνσης των ορίων της θεολογίας. Έτσι ώστε να πούμε ότι η θεολογία είναι μια πραγματικότητα η οποία συνεχώς γίνεται, όσο ανοίγεται. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε να βρούμε στο σύνολο του πολιτισμού, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της φιλοσοφικής πρωτοπορίας, όπου αντλεί από πού μπορεί να αντλήσει υλικό, προκειμένου να δημιουργήσει τον καινούριο οίκο, και συνεπώς αντλεί και υλικό από τον χώρο των τεχνών. Όχι μόνο στρατευμένων εισαγωγικά δημιουργών, αλλά και ανύποπτων δημιουργών, οι οποίοι δεν έχουν καμία διάθεση να δημιουργήσουν μια κατηχητική διαδικασία ή μια θεολογική παράδοση. Βέβαια, υπάρχουν και ομολογημένες αποδοχές και το λέει ο Παναγιώτης πάρα πολύ καλό, Πετσίκης. Έλεγε ότι εγώ μετέκρινα της Ορθοδόξης Εκκλησίας και από αυτήν αντλώ. Δεν τον μεταχειρίζεται όμως με αυτήν του την ιδιότητα που ο ίδιος δηλώνει, αλλά τον συναντά σε ένα άλλο επίπεδο της οντολογίας του τρόπου που προτείνεται μέσα από το έργο του. Και αυτό είναι καθαρό, είναι νυφάλιο, είναι σαφές. Καμία εκμετάλλευση. Να δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Κάποτε μου είχαν πει στον χώρο της θεσμικής εκκλησίας κάποιοι φίλοι να κάνουν μια μεγάλη συναυλία. Ξέρουν ότι ασχολούμαι με τη μουσική. Και να καλέσουμε τον τάδε σπουδαίο τραγουδιστή να τραγουδήσει. Και του λέω: γιατί θέλετε να το κάνετε? Λέει: κοίταξε να δεις, θα βγούμε λίγο παραέξω, θα είναι ένα όχημα κτλ. Κτλ. Και του είπα: κοίταξε να δείτε, μην τον καταστρέφετε γι' αυτό. Μα μου λέει: το κάνετε συνέχεια. Και είπα: το κάνουμε συνέχεια. Διότι αυτό δεν είναι μια εκ των υστέρων πραγματικότητα, δηλαδή να βρω κάτι για να δημιουργήσω μια μόδα. Πάλι καινούργια, νεοαπολογητική είναι αυτό που λέω. Αλλά είναι ένας τρόπος υπάρξεως δικός μας εδώ και 40 χρόνια. Έτσι μάθαμε να υπάρχουν. Και αυτή η σχέση μας με το τραγούδι και την τέχνη είναι σχέση ουσιαστική, ζωτική. Δεν χρησιμοποιώ δηλαδή τα πρόσωπα και τα δημιουργήματά τους προκειμένου να ενισχύσω τον φθαρμένο μου ή άλλον οποιοδήποτε άλλον εαυτό. Άρα λοιπόν η συζήτηση λογοτεχνίας στην προκειμένη περίπτωση και θεολογίας είναι ουσιαστική, γόνιμη, πραγματική, χωρίς προθέσεις. Γιατί αν γεμίσουμε την βάρκα με προθέσεις, αυτή βουλιάζει. Άρα διευρύνονται τα όρια της θεολογίας. Θα πει κανείς, καλά, μπορούμε να πούμε ότι Πετζίκης και Μπέρι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια μιας δογματικής θεολογίας, δηλαδή να, τα κείμενά τους να τα θεωρήσουμε ως πηγές ουσιαστικές και άμεσες, πυρηνικές της δογματικής θεολογίας. Όχι. Όμως μπορούν να είναι στην σφαίρα γύρω από αυτές τις πυρηνικές πηγές και να δημιουργήσουν τις δυνατότητες μιας άλλης πραγματικότητας. Και αυτό κάνει ο Παναγιώτης Θωμά στη δουλειά του. Γράφει συγκεκριμένα. Έστω και αν στα κείμενα του Πετζίκη, τον Πετζίκη και Μπέρι, πιο πολλές φορές η χριστιανική θεολογική ή θρησκευτική μαρτυρία είναι εμφανής και η παραδοχή της από τους συγγραφείς είναι ξεκάθαρη, ο αναγνώστης τους δεν πρέπει να ξεχνάει ότι δεν συνιστούν δογματική διδασκαλία. Ούτε προσφέρονται πάντοτε για την άντληση της ακρίβειας, ώστε να διατυπώνεται με τη χρήση της ορολογίας τους η ομολογία πίστης. Δεν κάνουμε ομολογία πίστης. Δεν θέλουμε ομολογία πίστης. Αυτό να δώσω ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο τελευταία και παλαιότερα χρησιμοποιήθηκε. Η περίπτωση του Καζαντζάκη. Ψάχνουν να βρουν στο Καζαντζάκη προβλήματα δογματικής διατυπώσεως. Μα ο Καζαντζάκης δεν ήταν θεολόγος. Δεν ήθελα να κάνει δογματική διδασκαλία και δεν ήθελα οπωσδήποτε να απολογηθεί ή να δημιουργήσει μια ομολογία πίστεως. Μια ερμηνεία της ζωής κάνει μέσα από την τέχνη του, όπου η τέχνη έχει τη δυνατότητα να μεταθέτει τα πράγματα. Η θεολογία πρέπει να είναι ακριβής. Η τέχνη έχει τη δυνατότητα μέσα στα πλαίσια μιας άλλης ακρίβειας να μεταθέτει τα πράγματα.
να πάρει το νοσοκομείο από εδώ, δηλαδή στον πίνακα, το λέω με βροχή, και να το πάει πιο πέρα το νοσοκομείο. Δεν ήταν εκεί η πραγματική του θέση. Αλλά ο δημιουργός έχει τη δύναμη να μεταφέρει τα πράγματα και να δημιουργήσει μια άλλη ανάγνωσή του. Αναφέρομαι στον πίνακα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, που ο γιος του κρατάει έτσι εκείνο το κείμενο, το οποίο λέει ακριβώς τι συμβαίνει και γιατί λειτουργούν έτσι όπως λειτουργούν τα πράγματα. Γι' αυτό και χρησιμοποιεί ο Παναγιώτης για να ερμηνεύσει αυτή τη μεθοδολογική του προοπτική ένα κείμενο του Γρηγορίου του Θεολόγου, ο οποίος λέγει «Εγώ σοι καντάφθα παρέξω με πλατείας οδούς, φιλοσόφιμοι περί κόσμου ή κόσμου, περί ύλης, περί ψυχής, περί λογικών φύσεων βελτιώνων, δε και χειρών, περί αναστάσεως, κρίσεως, ανταποδόσεως, Χριστού παθημάτων». Και μετά από αυτά καταλήγει «Εν τούτης γαρ και το επιτυγχάνει ουκ άχριστον». Δεν κακό να επιτύχει κανείς. Είναι άχρηστο. Προσέξτε, δεν είναι θετικό. Δεν είναι άχρηστο. Και ακόμη περισσότερο. Και το διαμαρτάνει ακίνδυνο. Και να στοχίσει σιγά τα ΟΑ. Ακίνδυνο είναι. Αυτή είναι η ζωή. Η ζωή είναι μια προσπάθεια ευστοχίας. Δεν ευστοχείς πάντα. Στην προσπάθεια ευστοχίας θα στοχίσεις και λιγάκι. Ή για να το πω αλλιώς, για να ευστοχίσεις θα στοχίσεις πρώτα. Και θα στοχίσεις πολλές φορές. Αρκεί να μην υπάρχει πρόθεση αστοχίας. Δεν ξεκινάς και λες, κοίταξε να δεις, εγώ θα μάθω αστοχώντας. Πάντα προσπαθείς να ευστοχίσεις, απλώς δεν το καταφέρνεις. Και δεν το καταφέρνεις και όταν είσαι πολύπειρος, όχι μόνο όταν είσαι άπειρος στη διαδικασία. Πρώτο λοιπόν, η μεθοδολογία, νομίζω είπα κάποια πράγματα. Έχουμε ενώπιόν μας δύο προφητικές φωνές. Και ο Γκοντελμπέρι και ο Πεντζίκης είναι προφητικές φωνές. Μάλιστα, ο Πεντζίκης ερμηνεύει την προφητεία και η προφητική φωνή είναι η φωνή του Αγίου, είναι του ποιητή. Προφητεία, ποιητή, αγιότητα ταυτίζονται έντιμα μέτρα. Και τι λέει ο Πεντζίκης, ποιος είναι ο προφήτης? Ο προφήτης είναι αυτός ο οποίος καταλαβαίνει τη συνέχεια της ζωής, όταν μετά το μεγάλο σεισμό όλοι κοίτονται δίπλα του νεκροί και τα πάντα κρεμισμένα. Εκεί δηλαδή που νομίζω ότι έχουν τελειώσει όλα, αυτός κάθεται και βλέπει τη συνέχεια της ζωής. Κανένας δεν το πιστεύει. Μα κανένας. Ο προφήτης είναι ο αποδεοπιμπαίος τράγος της κάθε κοινωνίας. Πόσοι δεν λέγανε τον Πεντζίκη τρελό? Και έλεγε, ναι, είμαι τρελός. Αλλά με μια διαφορά με τους τρελούς. Τρελός με ευθύνη. Τρελός με ευθύνη. Α, με ευθύνη, ναι. Το ίδιο και ο Γκοντελμπέρι. Φεύγει σε μια γωνιά, αρχίζει την καλλιέργεια. Εγώ δεν είχα ακούσει αυτόν τον όρο, που τον Παναγιώτη τον άκουσα πρώτη φορά, ότι είναι το agriculture, αυτό το πώς το λες ακριβώς, είναι της αγροτο... Αγροτιστής. Αγροτιστής, λογοτέχνης. Agrarianism, έτσι. Ναι. Αγροτιστής. Agrarianism, στην Αγγλική, που είναι η τάση για επιστροφή στο 50-60, δεκαετία 50-60, για επιστροφή στη φύση. Στη φύση. Και, για τονισμό της αξίας της κοινότητας και της παραγωγής της καλλιέργειας. Φεύγαν στα βουνά μερικές φορές και υπήρχαν και εκστατικές κοινότητες, δηλαδή χριστιανικές. Εκεί υπάρχει και ένας κίνδυνος. Αυτό διαφορά, που κάνουν δεν είναι η άρνηση της ζωής. Η διαφορά που κάνει ο Μπέρι, το είπε ο κ. Τσουπανίδης, είναι ότι συμφωνεί με αυτούς, τα δέχεται όλα στο θεωρητικό επίπεδο, αλλά εισάγει και την οικολογία σε αυτή την τάση, που σημαίνει απευθείας επαφή με τη φύση την ίδια, για να μπει και το οικολογικό στοιχείο. Όχι απλά μια θεωρητική έμφαση, ας πούμε, στο ότι η κοινότητα και η αγροτική ζωή έχουν μια σημασία. Δηλαδή μια αναπόληση. Είναι ένας νόστος, δεν είναι ένας νόστος του παρελθόντος, αλλά ένας νόστος του μέλλοντος. Ναι. Οπότε και για τον ίδιο τον Πέρι έχει χρησιμοποιηθεί ο όρος γεωβιογραφία. Έτσι. Γη και γεωγραφία ως αυτοβιογραφία. Ναι. Ευχαριστούμε Παναγιώτη, γιατί αυτά είναι πολύ κατοπιστικά για έναν συγγραφέα τον οποίο δεν γνωρίζουμε στην Ελλάδα και θα πρέπει να πω εδώ, θα το έλεγα λίγο παρακάτω, ότι το σημαντικότερο ίσως γεγονός ή ένα από τα σημαντικότερα αυτής της δουλειάς του Παναγιώτη Θωμά, του χρονοποιού του τόπου, είναι ότι εισάγει τον Γκοντελμπέρι στα ελληνικά γράμματα. Δεν υπάρχουν μεταφράσεις, δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα και είναι εξαιρετικό ότι εδώ έχουμε τη μετάφραση αρκετών κειμένων του Μπέρι από τον Παναγιώτη Θωμά. Αυτή είναι μια πραγματικά μεγάλη συμβολή. Είναι ένας εν ζωή λογοτέχνης, στα 84 του, αν δεν κάνω λάθος, στα 34 γεννήθηκε, 83. Ο οποίος ανάγει σε προνομιακή συνιστόσα τον τόπο. Τον τόπο, ακριβώς. Πολύ σημαντικό. Τον τόπο ως αγαθοτοπία, έτσι. Στην Ορθόδοξη παράδοση,
στη χριστιανική παράδοση θεωρούμε τον τόπο σαν αυτοτοπία, δηλαδή ο χώρος ύπαρξης λειτουργίας του ίδιου του Θεού. Και εκεί μέσα σε αυτόν τον τόπο συγχωρούνται, συνυπάρχουν δηλαδή, μπορούν και υπάρχουν στον ίδιο τόπο, όλα τα υπόλοιπα δημιουργήματα, δηλαδή ολάκαινη κτήση. Αυτή είναι η μεγάλη συμβολή. Άρα λοιπόν η σημαντικότητα της εισαγωγής του Μπέρι στην ελληνική, στα ελληνικά γράμματα, στον ελληνικό πολιτισμό είναι κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τώρα, να δούμε τη σημαντικότητα αυτή του τόπου. Εδώ. Θα δώσω δύο παραδείγματα. Ένα από τον Μπετζή, και αυτό είναι ένα εξαιρετικό βιβλιαράκι, είναι ο Πεθαμένος και η Ανάσταση. Είναι ένα μανιφέστο. Το δεύτερο βιβλίο του Μπετζίκη, έτσι. Το πρώτο ήταν ο Ανδρέας Δημακούδης. Εκεί, ναι. Ο ήρωας πρέπει να πεθάνει για να μπορέσει κάποτε και να αναστηθεί. Λοιπόν, η αρχή του γράφει, αισθανόταν την ανάγκη να συγκεντρωθεί. Βασανίζονταν έρμεο από τις εντυπώσεις, από τη σχέση του με τα πράγματα, με τα πρόσωπα. Προσέξτε τη λέξη τα πράγματα, η οποία έρχεται και ξανάρθει και σε αυτό και στον Μπέρι. Άλλωστε στην Ορθόδοξη Θεολογία λέμε ότι ο αγώνας όλος δεν γίνεται για ιδέες, αλλά περί πραγμάτων και δογμάτων. Δηλαδή για την εμπειρία της ζωής στα πλαίσια της κοινωτικής μας αλήθειας. Επιθυμούσε ένα σχήμα ο ήρωας. Καταλαβαίνω πόσο ο καθένας έχει δίκιο έναντί μου, άσχετο τι λέω και υποστηρίζω. Δεν πιστεύω ότι με τα λόγια βρίσκω το δίκαιο. Το δίκαιο μειώνει το μέγεθος του κόσμου που ζητώ να αγκαλιάσω. Ντρέπομαι που είμαι αδιόρθωτα εγωιστής. Κάθισα να αρχίσω ένα μυθιστόρημα με τις παραπάνω φράσεις. Εξιστόρηση των σχέσεων του εαυτού μου με πρόσωπα και πράγματα. Φαντάστηκα ένα νέο να στέκει στο παράθυρο μιας κάμερας και να βλέπει αντίκρι, πέρα από τον κήπο με τα δέντρα και τα λουλούδια, το παράθυρο μιας κοπέλας. Ονειροπολεί να συνδεθεί μαζί της κάτω από μια στέγη ασφαλή. Ευτυχία. Ο νέος δεν εκφράζεται, δεν εκδηλώνεται. Ξέρει πόσο απίθανο είναι το πράγμα. Ξέρει σε ποια μετριότητα θα κατέληγαν οι αγώνες του να επιχειρούσε να παλέψει. Βρίσκει ανήθικη κάθε ονειροπόληση ευτυχίας. Δεν μπορεί όμως να καθαρίσει εντελώς από μέσα του τον πόθο. Σε αυτό το σημείο θα καταπιαστώ με την περιγραφή του σπιτιού του νέου. Επειδή καταλαβαίνω το βάρος που ασκεί το σπίτι του στην εγγένη στάση του. Το σπίτι είναι τόπος. Σπίτι με δύο πατώματα και μη υπόγειο. Και λίγο παρακάτω. Έχει μεγάλη σημασία η υγιεινή, βιολογική, ηθική, ο χώρος που μένουμε και ζούμε και σκεφτόμαστε. Θυμούμε τον πατέρα που έχτισε το σπίτι, ενώ παρακολουθώ που ασκόνταυτα το μολυβδοκόντυλο τρέχει απάνω στο χαρτί. Γράφοντας ο μηχανισμός της σκέψης γίνεται πιο άνετος, εδώ μπαίνει στη διαδικασία της σχέσης του τόπου, του χώρου, με τη διαδικασία της γραφής. Και ο Παναγιώτης συζητάει με ιδιαίτερη ένταση και έμφαση τη διαδικασία της γραφής. Με ποιον τρόπο γράφουν οι δύο συγγραφείς του, διότι και οι δύο γράφουν εν τόπο. Ο ένας στη Θεσσαλονίκη και ο άλλος στο... στο κεντάκι, να το πω σαν για το... Το Lane's Landing Farm του Kentucky. Αυτό. Είναι το πατρικό του κτήμα, το οποίο επιστρέφει το 1964, μετά από καριέρα καθηγητή πανεπιστημίου στη Νέα Υόρκη, τα αφήνει όλα πίσω και επιστρέφει εκεί για να διδάξει για κάποιες ώρες τη εβδομάδα του Πανεπιστήμιου του Κεντάκη και ταυτόχρονα να είναι αγρότης. Καλλιεργεί τη γη του, παράγει τους δικούς του καρπούς και όλα τα συναφή. Ξαναχτίζει το σπίτι και το πιάνει όλα την αρχή. Άρα είναι τόπο. Έχουμε δύο συγκεκριμένους τόπους. Και συνεχίζει ο Πετζίκης, μονάχος μέσα στην αναστατωμένη πατρίδα του, ζητά παραμυθία. Πατρίδα είναι τόπος, έτσι. Καταφύγιο στο πνεύμα για να εκφράσει μια γνώμη καθαρή, έξω από την αυθαιρεσία του βίαιου κανόνα, έξω από το ψέμα κάθε συμβατικού σύνορου. Και εδώ τίθεται ένα άλλο θέμα. Ποια η σχέση του τόπου με τα σύνορα. Ποια είναι τα σύνορα του τόπου. Πού τελειώνει ο τόπος και πού αρχίζει ο τόπος. Απάνω σε αυτή την πνευματική προσπάθεια χάνει την επαφή του με τα πράγματα. Μένει χωρίς κανένα υλικό δεσμό. Μόνος. Με ασήμαντες λεπτομέρειες από τα πράγματα που προσβάλλουν τις αισθήσεις μου. Πληροφορίες, αφαρμές για το νου, μουσογραφίες, το περιβάλλον που ζω κάθε μέρα. Άρα λοιπόν ο τόπος στον Μπετζίκη και στον Μπέρι, και εδώ στο παράδειγμα του Μπετζίκη, δεν είναι ένας τόπος χωρίς συγκεκριμένα όρια. Και πολύ ωραία ο Στέλιος Τσοπανίδης τόνισε τη σχέση του τοπικού και του παγκόσμιου. Ή εγώ θα έλεγα του οικουμενικού. Δεν μπορείς να ζεις στον τόπο και
και ταυτόχρονα αυτός ο τόπος να μην έχει διαστάσεις οικουμενικού ή το οικουμενικό να μην έχει διαστάσεις τοπικές. Και έρχομαι τώρα στο Golden Berry για να συνδέσω τους δύο και να φανερώσω την αλήθεια των πραγμάτων όσο αυτή υφίσταται και υπάρχει και με όποιες μορφές υπάρχει. Έφτιαξα το φανταστικό μέρος του Fort William σε μια προσπάθεια να τιμήσω το συγκεκριμένο τόπο όπου έχω ζήσει. Με το μέσο του φανταστικού τόπου τα τελευταία 50 χρόνια έμαθα να βλέπω το τοπίο όπου γεννήθηκα και τη γειτονιά μου ως τόπο μοναδικό στον κόσμο, ως δημιούργημα του Θεού που κατέχει κληρονομημένη αγιότητα και περιγελά κάθε ανθρώπινη αξιολόγηση που μπορεί να του επιβληθεί. Εκπληκτικό αυτό το κληρονομημένη αγιότητα του τόπου. Αν κάτι που έγραψα για αυτόν τον τόπο μπορεί να εγκρίνει κακομεταχείρισή του ή να επιτρέψει σε κάποιον να θεωρεί τη γη ως κτηματική περιουσία ή τα ανθρώπινα μέλη του εργατικό δυναμικό, όσα έγραψα καλύτερα να μην είχα γραφεί. Και τότε ας πάνε στην κόλαση μαζί με κάθε αξία που μπορεί να βρει κανείς σε αυτά ως λογοτεχνία. Είναι άκρος επαναστατικό το κείμενο. Διότι ο τόπος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως κτηματική περιουσία από τη μια και τα ανθρώπινα μέλη ως εργατικό δυναμικό από την άλλη. Οι ρίζες βιβλικές, παρήκοι και παρεπίδημοι, μοιραζόμαστε τον τόπο. Ένα σέρβικο τραγούδι το οποίο αγαπούσε πάρα πολύ, όταν ήμουν φοιτητής στο Βελιγράδι το 83, του Μπαλάσεβιτς, έλεγε «Ότι λαζε τσίρκους, συνάσεκ μαλογκράντα». Έρχεται το τσίρκο στη δική μας μικρή πόλη και στο τέλος λέει «Ρωτάω, κόε ντομάτσι, κόε μπι ο γκόστ». Ποιος είναι ο ντόπιος και ποιος είναι ο ξένος και επισκέπτης. Οι σλαβόφωνοι τα καταλαβαίνουν. Αυτά πάρουν σέρβικα με τα ρώσικα κοντά. Κόε ντομάτσι, κόε μπι ο γκόστ. Διότι όλοι εμείς έχουμε την συνείδηση, τη βαριά της εντοπιότητας και του ντόπιου αυτού που κατέχει τον τόπο. Ο Χριστός ήταν ο ίδιος πάρεκος και παρεπίδημος. Δεν ήταν ο Χριστός και οι ξένοι, ήταν ο ξένος και οι ξένοι. Δώσ' μου τούτον το ξένο. Και πάω λίγο παρακάτω, επειδή μιλήσαμε για την πατρίδα ως τόπο, πέτρες πετάω δεξιά και αριστερά, μην ψάχνετε ενότητα σε αυτά που λέω. Προσφυλίζουν πατρίδα, ένα τραγουδάκι το οποίο έχουμε, ένα κείμενο το οποίο έχω μελοποιήσει από τον Πεντζίκη, από αυτό το βιβλιαράκι έχω μελοποιήσει 4 αποσπάσματα από τα πεζά του που λέει. Και μάλιστα έχω εδώ την ημερομηνία 27-28-5 του 97 η μελοποίηση. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω με δύναμη για να μπορέσει να κατορθωθεί η ζωή στον τόπο μου. Προσφυλής μου πατρίδα, μόνο η ζωή σου μπορεί να δικαιώσει τη ζωή μου. Σύμβολα υψηλά και μορφή απαιτεί το έργο. Όρθιος παλέμ. Δεν είναι εθνικιστικό. Γιατί σήμερα συνηθίσαμε την πατριδογνωσία και την αγάπη του τόπου και της πατρίδας να τη λέμε εθνικισμό. Ο εθνικισμός δεν έχει αγάπες. Ο εθνικισμός βιάζει τις αγάπες. Μίση έχει. Ακριβώς. Βιάζει την αγάπη. Η αγάπη εκβάλλει στην αγάπη του τόπου. Άρα λοιπόν η ζωή του τόπου στην προκειμένη περίπτωση γίνεται κριτήριο της ύπαρξης. Και όχι μόνο, η ύπαρξη γίνεται κριτήριον του τόπου. Και εκεί εισβάλλει ο λόγος ο σαρκωμένος, όπως έρχεται όχι τόσο από τον Πεντζίκη, τον ξέρουμε εκεί, αλλά από τον Γόντελ Μπέρι. Είναι απίστευτο να μιλάει ο Γόντελ Μπέρι για σαρκωμένο λόγο, όχι για λόγο, για σαρκωμένο λόγο. Γράφει. Για να επιβεβαιώσω ότι υπάρχει αναγκαία και απαραίτητη σύνθεση μεταξύ γλώσσας και αλήθειας και συνεπώς μεταξύ γλώσσας και πράξεων, μπορώ να επικαλεστώ προηγηθήσεις απόψεις. Ξεκινώ από την χριστιανική ιδέα του σαρκωμένου λόγου, του λόγου που εισέρχεται στον κόσμο ως σάρκα και αναπόφευκτα ως πράξη. Μου θυμίζει η Μοσκόφ. Αυτή η σχέση σάρκας, τόπου και πράξης. Ο Χριστός ο οποίος διασχίζει την ιστορία. Και θα κλείσω. Θα μπορούσα να μιλήσω για αρκετά πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη για την ομορφιά του πραγματικού. Και μάλλον θα ήθελα να το διαβάσω αυτό το απόσπασμα, είναι πολύ μικρό. Του Πεντζίκη.
Θα κλείσω πάλι αμέσως μετά με Γκουντελμπέρι. Γράφει ο Πετζίκης λοιπόν στη μητέρα Θεσσαλονίκη. Η ομορφιά του πραγματικού μονάχα σε όσους το υπομένουν αποκαλύπτεται. Δηλαδή, η αποκάλυψη της ετερότητας προκύπτει, όπως γράφει ο Παναγιώτης, μόνο, εισαγωγικά Πεντζίκης, με εγκαρτέρηση δίπλα, κοντά σε αυτό που δεν είσαι. Γιατί οι περισσότεροι αγαπάμε τα ντερά μας. Αδυνατούμε να αγαπήσουμε αυτό που δεν είμαστε και αυτό που δεν αντέχουμε. Και τελειώνω με Γκουντελμπέρι σε μια πολύ όμορφη μετάφραση του Παναγιώτη Θωμά. Το απόσπασμα αυτό κλείνει και το βιβλίο μου «Γυναίκα του Λότη και η σύγχρονη θεολογία, το επίμετρο». Και το χρησιμοποιώ συνεχώς από τότε. Γράφει ο Μπέρι. Ενώ σου εγώ θα γράφω ακόμα για αυτόν τον τόπο, ο χρόνος θα τον αλλάξει. Η ζωή του χρόνου, ε. Μετά από μεγαλύτερα διαστήματα χρόνου, εγώ τον αλλάζω. Σε τελική ανάλυση, θα έχει αλλάξει από αυτά που γράφω, στο βαθμό που εγώ, που άλλαξα τον τόπο μου, αλλάζω με αυτά που γράφω γι' αυτό. Παναγιώτη, καλό τάξιδο, να έχουμε κι άλλους τέτοιους καρπούς και να τους παρουσιάζουμε εδώ και αλλού. Και τώρα δίνω το λόγο αμέσως στον Παναγιώτη Θωμά για να κλείσει αυτή την ιστορία, διότι η βραδιά, ναι, η βραδιά του ανήκει. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ τον καθένα ξεχωριστά που ήρθατε. Είναι μεγάλη χαρά να έχεις ένα δεύτερο σπίτι. Το 2008 έφυγα εγώ από τη Θεσσαλονίκη μετά από 9 χρόνια που ήμουν εδώ, με ένα μικρό διάλειμμα στην Αμερική για ένα χρόνο. Αλλά είναι απίστευτη ικανοποίηση κάθε φορά που επιστρέφω να αισθάνομαι σε 10 λεπτά μέσα ότι είμαι σε οικογενειακό περιβάλλον. Είναι παιδιά εδώ από τη Χοροδία που ήμουν για κάποια χρόνια. Είναι άλλοι που γνώρισα στην πορεία. Είναι εδώ ο δάσκαλος μου, ο οποίος μου επιτρέπει να αισθάνομαι πως δεν έχω φύγει ποτέ. Με την πνευματική του παρουσία και την ευρύτερη επικοινωνία που έχουμε τόσα χρόνια. Λοιπόν, πολλά θα μπορούσα να πω για τα σχόλια που έκαναν οι αγαπητοί καθηγητές. Τους ευχαριστώ τον καθένα ξεχωριστά. Πραγματικά είναι μεγάλη τιμή να έρχεσαι από έναν τόπο μακρινό, όπως η Κύπρος, και δεν το λέω μόνο γεωγραφικά μακρινό. Είναι αλήθεια ότι επιστρέφοντας αισθάνεται κανείς ότι είναι ξένος στο δικό του τον τόπο και αυτό τελικά είναι προτέρημα γιατί σε κάνει να βλέπεις πράγματα. Και αυτό το βιβλίο που βλέπετε, που είναι ο Κώδες, είναι αλήθεια ότι μπορεί να το έχω γράψει εγώ, αλλά ακόμα ανακαλύπτω πόσο πολύ περιέχομαι σε αυτό το βιβλίο και πόσο πολύ με διδάσκει ακόμα αυτό που εγώ ίδιος έγραψα. Πολύ απλά γιατί εγώ απλά ήμουνα ένας ποπός για να υποθούν και να διαβαστούν αυτά που λένε αυτοί οι δύο πάρα πολύ σπουδαίοι άνθρωποι. Ο Πετζίκης της μητέρας Θεσσαλονίκης, λίγο πιο πάνω από εδώ, ήταν το φαρμακείο, το οικογενειακό, στο οποίο εργαζόταν και πολύ έγραφε, δηλαδή παραεργαζόταν. Λόγω τεχνικό στέκει. Θα μπορούσα να πω αρκετά για τα σχόλια που έγιναν. Με χαροποίησαν η κάθε μια από τις παρεμβάσεις, από τις παρουσιάσεις, για ιδιαίτερους λόγους. Στέλνω τον Τσοπανή, τον ευχαριστώ γιατί αποκάλυψε κρυφές μου προθέσεις, οι οποίες αν είναι απλά προσωπικές, έτσι, είναι ευγενείς προθέσεις και τίποτα άλλο, αλλά αν έχουν αγγίξει και άλλους ανθρώπους, πάνε να πει ότι κάτι έγινε. Και πραγματικά αισθάνομαι πνευματικό τέκνο και του Νίκου του Ματσούκα και είσαι ο πρώτος που το λες και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ γι' αυτό. Γιατί αυτό το νήμα πήρα εγώ και 2, 3, 4 άλλα παιδιά που διαλέξαμε αυτή τη διάσταση της δογματικής θεολογίας να αναπτύξουμε λίγο πιο πέρα από το δάσκαλό μας, στην ουσία δηλαδή προεκτείνοντας δικές του αρχές. Αν δεν υπήρχε Ματσούκας δεν θα υπήρχε Σταμούλης και αν δεν υπήρχε Σταμούλης δεν θα υπήρχαμε εμείς ασφαλώς.
Ένα σχόλιο σύντομο πρώτα σε αυτό που είπε ο κύριος Στοϊκός για τη φαντασία. Με χαροποιεί ιδιαιτέρως όταν από διαφορετικούς δρόμους, και αυτό κάνουν οι δύο λογοτέχνες, εδώ καταλήγουμε στο ίδιο τέρμα. Και η ποιότητα η ψυχική για την οποία μιλήσατε, από την οποία εξαρτάται σε τελική ανάλυση το πού θα καταλήξει η φαντασία, στο καλό ή στο κακό, μου θυμίζει πάρα πολύ αυτό που λένε τα τροπάρια, η υμνογραφία της Εκκλησίας, η ποιτική θεολογία της Εκκλησίας, που μιλάει για θεραπεία των παθών, η οποία θα αποκαταστήσει την ποιότητα, την ψυχική, και από εκεί και πέρα τα πάθη θα μιλήσουν καλά, αν είναι θεραπευμένη η ψυχή. Όλα εκεί παίζουν. Οπότε, και για να επιστρέψω στο Γουέντελμπέρι και λίγο να θυμηθούμε και τους καιρούς τους οποίους ζούμε, με όλη αυτή την καταστροφή που είναι γύρω μας, με την έξαρση των εθνικισμών και των ρατσισμών κάθε λογής. Έχω ένα ολόκληρο κεφάλαιο για την πραγματιστική φιλοπατρία του συγκεκριμένου, που δεν είναι τίποτα άλλο από την αγάπη για τα πρόσωπα τα συγκεκριμένα και τα πράγματα τα συγκεκριμένα και τον τόπο το συγκεκριμένο, από την οποία ξεκινάει η πραγματική φιλοπατρία. Δεν είναι ιδέες τις οποίες ερωτευόμαστε, έτσι, είναι πρόσωπα και πράγματα. Λέει λοιπόν ο Πετζικής ότι η φαντασία, και εδώ δεν του χαρακτηρίζει ιδιαίτερη ακρίβεια, τον Μπέρι, τη φαντασία πότε θα την πει αγάπη και συμπάθεια, πότε θα την πει αισθητή γνώση. Ναι, γιατί με ταυτίζει με την αγάπη δεν ακριβώς έτσι. Ακριβώς. Αλλά είναι μια επεξήγηση που κάνει σε ένα σημείο που είναι πολύ διαφωτιστική και νομίζω το ξεκαθαρίζει το πράγμα. Η ικανότητα να σκεφτείς τι σημαίνει να είσαι ένας άλλος άνθρωπος ή ένα άλλο δημιούργημα. Που σημαίνει να νιώσεις τι παραπεί υποφέρει, πονάει, αδικείται, διώκεται από τον τόπο του και όλα τα συναφή. Αυτή είναι η φαντασία. Η ικανότητα να φανταστείς τι είναι να υποφέρεις ή να διώκεσαι ή να γενικώς να χάνεται η ίδια η ύπαρξή σου. Λοιπόν, δεν ξέρω πραγματικά αν έχω τίποτα άλλο να πω, γιατί είναι πολλά τα οποία θα μπορούσα να αγγίξω. Κάτι άλλο μου θυμίζει, μου θύμισαν και οι δύο, ο κ. Δέκος και ο κ. Στεφανίδης, με την έννοια της επέκτασης, για την έννοια της επέκτασης στο οικουμενικό, δηλαδή τι σημαίνει τελικά να έχω συνείδηση οικουμενική, να αγαπάω τον κόσμο όλο, να το πούμε έτσι, απλά στην ουσία αυτό είναι που λέει το τραγούδι, αγαπώ τον κόσμο όλο. Λέει πολύ χαρακτηριστικά που συνδυάζει φαντασία, οικουμενικότητα, καθολικότητα, ως αγιότητα. Επαρχιώτης είναι αυτός που δεν μπορεί να φανταστεί όταν κοιτάει από το παράθυρό του που περνάνε τα πουλιά και πετάνε, ότι αυτά τα πουλιά δεν έχουν σύνορα. Και ότι είναι ο ίδιος αγέρας που τα φέρει εδώ, που θα τα πάει και σε έναν άλλον τόπο. Δηλαδή, ο περιορισμός της φαντασίας και η άρνηση να δεις ότι υπάρχει κάτι πέρα από το δικό σου, σε κάνει επαρχιώτη και όχι ο τόπος στον οποίο βρίσκεσαι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για τους τρεις που μου αποκαλύψατε τι έγραψα, έτσι, γιατί δεν είναι καθόλου ψέμα αυτό. Είναι ένα πάθος που σε οδηγεί να καταπιαστείς με κάτι, που σε γεμίζει με ικανοποίηση, που σε ανταμείβει με χίλιους δυο τρόπους και μετά η ζωή προχωράει, αλλάζουμε, μας αλλάζει ο τόπος μας, τον αλλάζουμε και εμείς, φεύγουμε. Αλλά αν υπάρχει λόγος που λέει ξανά και το τραγούδι, επιστρέφουμε και να πω, όπως λέει και ο Πετζίκης, για να κλείσουμε με Πετζίκη, αλήθεια είναι η εργασία που ένας με τον άλλο μοιραζόμαστε. Γι' αυτό χαίρομαι σήμερα, γιατί φαίνεται πως αυτή η αλήθεια επιβεβαιώνεται μέσα από τη δική μου τη δουλειά. Ένα τελευταίο πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον εκδοτικό οίκο που με φιλοξενεί και μου δίνει την ευκαιρία σε καιρούς πολύ δύσκολους για τέτοια εγχειρήματα όπως το δικό μου να υπάρξω μέσα από αυτή την έκδοση στην Ελλάδα. Στον Κυριάκο τον Χαραλαμπίδη, αυτόν τον μέγιστο ποιητή, έτσι, το συμπατριώτη μου που είναι και αυτός δάσκαλος και ως ποιητής θεολογή, χωρίς να γίνεται ποτέ θεολόγος, αλλά μας έδωσε και αυτός τη δυνατότητα να σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να γράφουμε διαφορετικά και να εκφραζόμαστε διαφορετικά, ακόμα και αν θα
γράφουμε πάντα στο πλαίσιο και με τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει πάντα μια επιστημονική μελέτη. Και τέλος τη γυναίκα μου, τη σύντροφο μου, η οποία έκανε τη φιλολογική και την εκδοτική επιμέλεια. Χωρίς αυτή, που δυστυχώς δεν μπορέσε να είναι σήμερα εδώ, δεν θα υπήρχε αυτό το βιβλίο. Και ξέρουν πολύ καλά όσοι ασχολούνται με συγγραφή ότι χωρίς μια πολύ καλή φιλόλογο και χωρίς τη σωστή εκδοτική επιμέλεια δεν υπάρχει καλό βιβλίο. Το όλο αποτέλεσμα εμένα με ικανοποιεί και αισθητικά. Οπότε εύχομαι και τους αναγνώστες να τους ταξιδέψουν σωστά και πάνω απ' όλα αυτά τα κείμενα να αποκαλύψουν πράγματα και να εκπαιδεύσουν και να μορφώσουν και άλλους όπως πιστεύω ότι επηρέασαν και εκπαίδευσαν και εκπαίδευσαν και εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα δύο τραγούδια είναι το «Γυναίκα της απόγνωσης». Νομίζω υπάρχει μια συνάφεια. Θα ήθελα πολύ ο Σταμούλης να τα πει αυτά. Γιατί στις ερμηνείες είναι ο πρώτος και ο καλύτερος. Είναι μουσικές δικές του και στα δύο τραγούδια. Στοίχη δική μου. Το ένα είναι από το δίσκο του Γιώργου του Καλογύρου 2009, «Γυναίκα της απόγνωσης, ξενιτή μου πατρίδα», αυτό το οξύμορο. Και το άλλο είναι το «Κατάλευκο πουλί», που τελικά πετσικικό είναι βασικά, γιατί είναι ένας που κάθεται μόνο σε ένα δωμάτιο και τελικά από εκεί προκύπτει η αποκάλυψη. Παναγιώτης, τέλος πάντων. Φοιτητής Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε τώρα θα συνδεθεί. Φώτα, Πέπα, φώτα.
δίσκο του κοινού μας φίλου, συνεργάτη, αδερφού Γιώργο Καλογύρου 2009. Και το άλλο είναι από το Αγάπη Αγαπώ, εκδόσεις Αρμός 2013. Στα φτερά χάιδεψε την καρδιά.